το βιβλίο του με τίτλο «Ζουπανιώτε Κουδαρέοι» παρουσίασε σε εκδήλωση στο Λαογραφικό Μουσείο Κοζάνης ο συνταξιούχος εκπαιδευτικός Σωτήρης Κάσος. Το βιβλίο αναφέρεται στο έργο των μαστόρων του Πενταλόφου, οι οποίοι αποτελούν τους κύριους εκφραστές της μακεδονικής λαϊκής αρχιτεκτονικής και του οκτάγωνου οικοδονοστασίου. Το βιβλίο προλόγησε ο διπλωματούχος αρχιτέκτονας μηχανικός Κωνσταντίνος Κοκόλης, ο επίτιμος σχολικός σύμβουλος και γενικός γραμματέας του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Ευάγγελος Ντάγκας, καθώς και η γιατρός Βασιλική Νανάση Τσιόνη. Το βιβλίο βέβαια αναφέρεται γενικά στο έργο τους, το οποίο αρχίζει βασικά από το 1700, το πρώτο επώνυμο έργο έχουμε το 1740 στην Αγία Κυριακή Ζαγοράς. Είναι μια τρίκλητη εκκλησία, κατασκευή, που έχει δύο κοιονοστοιχίες μέσα με πέντε κοιόνες σε κάστη. Η πρώτη είναι τετράεδρος και η υπόλοιπη κυλινδρική και πάνω έχουν κοιονόκρανα με διάφορες παραστάσεις και το μεσαίο κλήτος είναι καμάρα. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή, για να μπορούν εκείνη την εποχή να σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν τέτοια οικοδομήματα με τόσα προβλήματα αρχιτεκτονικά και κατασκευαστικά, σημαίνει ότι πρέπει να πάμε πολλές γενιές πίσω για να βρούμε από πότε άρχισαν να ασχολούνται με το επάγγελμα του οικοδόμου. Και φαίνεται ότι η δημιουργία των ζουμπανιωτών μαστόρων αρχίζει από πολύ μακρύτερα από εκεί, γιατί για να δημιουργηθεί αυτή η τεχνική επάρκεια να κατασκευάζουν τέτοια μεγάλα έργα με τόσα προβλήματα, πρέπει να πάμε αρκετές γενιές πίσω. Βέβαια, ζουν μέσα σε μια περιοχή γεμάτη πέτρες και βράχια και όταν ο πληθυσμός παρουσίαζε μεγάλη αύξηση, στρέφονται ομαδικά στην οικοδομική. Και από τις αφηγήσεις των παλαιότερων που έχουμε, είναι αυτοδίδακτοι και το επάγγελμα είναι κυρίως δημιούργημα και απόρρια του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Οι νέοι μηχανικοί μαθαίνουν την τέχνη, τις παραδοσιακές και πώς μπορούν να αποκαταστήσουν σωστά παραδοσιακά κτίρια. Λοιπόν, είμαστε γι' αυτό λοιπόν ιδιαίτερα χαρούμενοι και να συγχαρώ από αυτήν την πλευρά, να σας πω και κάτι άλλο, ότι εμείς όταν πρωτοξεκινήσαμε αυτό το μεγάλο έργο εδώ πέρα, με το να είναι στο δάσκαλο Σεμπανόπουλο, χρησιμοποίησαμε ζουμπανιώτες μαστόρους. Αυτό το κτίριο το έκτισαν με παραδοσιακά ελληνικά μάστορες του Πενταλόφου. Και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γι' αυτό. Και να ευχαριστήσω από αυτήν την πλευρά τον συγγραφέα του βιβλίου, να το ευχηθώ να μπορέσει και στα επόμενα βήματα να μας παρουσιάσει ένα άλλο βιβλίο, να συνεχίσει δηλαδή το έργο του. Και εύχομαι το βιβλίο αυτό να είναι καλοτάξιδο. Την εκδήλωση διοργάνωσαν ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πενταλόφου και ο Σύλλογος Βοηωτών Κοζάνης, η Αγία Παρασκευή.